Έχουμε, αγάπες μου, γίνει εδώ στα λιμέρια του Μποτρίνη, στην κουζίνα δηλαδή. Έχουμε γίνει μια παρέα και κάθε απόγευμα σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε, αλλά κυρίως να μαγειρέψουμε. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα με τον Γιάννη και τον Γιώργο για μια ακόμα φορά. Και λέω για μια ακόμα φορά γιατί είναι η πέμπτη φορά που τους συναντάμε σήμερα. Θα αντιμετωπίσουν την Εύα, η οποία έχει έρθει να αποδείξει στη μαμά της, την κυρία Σωστιάνα, ότι μαγειρεύει καλύτερα από εκείνη. Για ελάτε, παρακαλώ. Καλώς σας βρήκα, φίλοι, και έχω χάρια νέα. Θα πρέπει πιο συχνά να κάνουμε παρέα. Πήρα ένα γέλιο κόμπο, ανασκελά γυρίσω. Εύα και Σωστιάνα. Ωραία ομάδα, δυνατή. Ναι. Δεν σας κάνει εντύπωση το όνομα Σωστιάνα? Από τον Άγιο Σώστη. Σωστά. Και το άλλο. Τώρα το σκέφτηκα. Τη μία μου γιαγιά τη λένε Άννα, την άλλη Σωστία. Α, ο συνδυασμός Σωστιάνα. Σωστιάνα. Πολύ σπάνιο, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ, δεν νομίζω να το έχει άλλη Ελληνίδα. Όχι. Αυτό, όπως δεν νομίζω να έχει άλλη Ελληνίδα, αυτά τα μάτια, αυτό το βλέμμα. Ευχαριστώ. Τι μου θυμίζουν, τι μου θυμίζουν. Κάποια ξένη ηθοποιό. Ναι. Ε? Ίσως. Την Κιμ. Μάλλον. Πάσιντζερ. Μπάσιντζερ. Oh yes. Oh yes. Δεν έχει το βλέμμα και το μάτι της Κιμ. Ναι, ναι, ε? Ναι. Συμφωνείτε μαζί μου? Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια είναι λογικό να κάνει μια κούκλα. Κόρη, ακόμα πιο την Εύα, η οποία όμως πιστεύει ότι μαγειρεύει καλύτερα από σένα, Σωστιάνα. Γιατί το πιστεύει αυτό? Δεν ξέρω, έχει μεγάλη ιδέα για το. Ωραία. Αυτή είναι μια απάντηση. Από πού έμαθα να μαγειρεύει, δεν έμαθα από σένα? Καλό για μας. Έμαθε και από μένα και από τη μητέρα μου. Τη γιαγιά της δηλαδή. Τη γιαγιά της. Ποια είναι η καλύτερη μαγείρισα, η μαμά ή η γιαγιά? Νομίζω η γιαγιά, γιατί κάθε φορά που κάνει βλακεία η μαμά στην κουζίνα, έχει τη γιαγιά και μας κάνει κάτι άλλο, οπότε δεν μένουμε νηστικοί. Μάλιστα. Εδώ βέβαια έχετε δυνατή ομάδα να αντιμετωπίσετε. Όπως θα ακούσατε, είναι η πέμπτη φορά εδώ στην εκπομπή μας. Τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Γιάννη, πού νομίζω ότι οφείλεται αυτή η επιτυχία? Σε σένα που μαγειρεύεις καλά ή στον coach που δίνει σωστές οδηγίες? Είναι 50-50. Συνδυασμός. Ναι. Αλλά σε είδα μερικές φορές να τα παίρνεις στο κρανίο, επειδή άλλο του έλεγες να κάνει, εκείνο σου έλεγε κάτι άλλο. Στο τέλος έγινε το δικό του σε ένα-δύο επεισόδια. Νομίζω ότι τα πήρε στο κρανίο, τρελάθηκες, αλλά τελικά δικαιώθηκε ο Γιώργος. Είμαι μπασκετικός και στο μπάσκετ συνήθως ο προπονητής λέει άλλα, άλλα κάνει ο παίκτης. Στο τέλος όμως γίνεται αυτό που θέλει ο προπονητής, αλλά στο τέλος άμα κερδίσει και βάλει το καλάθι. Και άμα είναι και τρίποντο. Α, αυτό είναι. Τώρα είναι κάτι παραπάνω από τρίποντο, είναι τετράποντο γιατί έχετε πάρει 4.000 ευρώ. Εγώ νομίζω ότι άμα δεν υπάρχει ένταση, δεν υπάρχει ουσία. Το ζούμε λίγο έντονα, λίγο πιο έντονα. Ποιος θα μαγειρεύσει πρώτος? Εμείς. Για μια ακόμα φορά. Η συνταγή που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Άρα λοιπόν, εσείς πάτε στο παρατηρητήριο και εσείς μαζί μου στην κουζίνα. Καλή επιτυχία.